Ας υποδεχθούμε λοιπόν τον οικοδεσπότη της σημερινής βραδιάς, τον Δήμαρχο Νίκο Σιλιώτη. Σας ευχαριστώ όλους, σας ευχαριστώ από καρδιάς. Οικοδεσπότης δεν είμαι εγώ απόψε εδώ, φίλες και φίλοι. Οικοδεσπότες είστε όλοι εσείς που σήμερα με τιμάτε με την παρουσία σας και είστε αποφασισμένοι να συστρατευτείτε και να συμπορευτείτε μαζί μου σε αυτό το δρόμο που θα οδηγήσει στη νίκη και την ανανέωση της εμπιστοσύνης των συμπολιτών μας. Σήμερα μια σημαντική μέρα για τη δημοκρατία και σε ένα ξεχωριστό τόπο για τον αγώνα για την ελευθερία ανακοινώνουμε το μεγάλο κορμό του ψηφοδελτίου μας σε μια πορεία για να συνεχίσουμε το έργο που έχουμε ξεκινήσει. Ένα έργο που έχει κυρίως στόχο την βελτίωση της καθημερινότητας και της ποιότητας ζωής του κάθε δημότη, στο δημότη που είμαστε δίπλα κάθε μέρα όλα αυτά τα χρόνια και με προκλήσεις που έχουμε μπροστά μας και είμαστε έτοιμοι να διεκδικήσουμε λύσεις τους. Θέλω να ευχαριστήσω από καρδιάς όλους όσους σήμερα θα δείτε να παρουσιάσω ως πρώτη ομάδα του ψηφοδελτίου μου που συστρατεύτηκαν σε αυτή τη μεγάλη προσπάθεια η οποία θα ολοκληρωθεί με την κατάθεση του ψηφοδελτίου στο τέλος Αυγούστου. Ήταν δύσκολη η συγκρότηση του ψηφοδελτίου? Μπορώ να πω ότι δεν ήταν δύσκολη. Μπορώ να πω ότι αυτή τη στιγμή θα παρουσιάσουμε περίπου 125 συνδημότες μας. Όπως ξέρετε, το ελάχιστο των υποψηφίων είναι 60 και το μέγιστο 240. Νομίζω ότι θα συνεχίσουμε, γιατί ήδη τα μηνύματα είναι πολύ θετικά, με ανθρώπους που θέλουν να συστρατευτούν σε αυτή την προσπάθεια, αναγνωρίζοντας το σημαντικό έργο που έγινε όλα αυτά τα χρόνια, τη σημαντική προσπάθεια που κάναμε για να αναβαθμίσουμε τον τόπο μας, να διαφημίσουμε τον τόπο μας, να στηρίξουμε τον κάθε δημότη 24 ώρες το 24ωρο όλα αυτά τα χρόνια. Επιδιώξετε ανανέωση? Νομίζω η ανανέωση είναι θεαματική, είναι σε ποσοστό πάνω από 80%. Θα το δείτε, πολλά νέα άτομα, υπάρχουν παιδιά 20 χρονών και όχι ένα. Υπάρχει μια πολύ καλή διάθεση και υπάρχει και μια πολύ καλή προοπτική. Νέοι άνθρωποι να μπουν στο στίβο και στις θέσεις του Δημοτικού Συμβουλίου, να αναλάβουν τοπικές κοινότητες, έτσι ώστε με μια άριστη συνεργασία, γιατί πλέον όπως ξέρετε οι πρόεδροι είναι στο ψηφοδέλτιό μας, θα μπορούμε την επόμενη μέρα να συνεργαστούμε καλύτερα και να είμαστε πιο αποτελεσματικοί και για το πιο απομακρυσμένο χωριό. Πριν όμως αναφερθούμε σε οτιδήποτε άλλο, έχουμε υποχρέωση όλοι μαζί να δηλώσουμε τη συμπαράστασή μας σε όλους εκείνους που δοκιμάστηκαν και εξακολουθούν να δοκιμάζονται από τις πυρκαγιές που κατακαίουν την όμορφη χώρα μας. Ευχόμαστε ο εφιάλτης που βιώνουν να σταματήσει γρήγορα και αφού βρουν τη στήριξη που τους αξίζει να συνεχίσουν τη ζωή τους. Ένα μεγάλο ευχαριστώ και ένα θερμό χειροκρότημα σε όλους αυτούς που είναι στην πρώτη γραμμή, στους εθελοντές και στους πυροσβέστες. Όπως επίσης ένα μεγάλο χειροκρότημα στους δικούς μας πυροσβέστες που χτες το βράδυ απέτρεψαν μια μεγάλη πυρκαγιά στο Παγκασάκι. Φίλες και φίλοι, επιλέξαμε τη σημερινή μέρα και το συγκεκριμένο τόπο για δύο λόγους. Ο πρώτος είναι ότι σαν σήμερα, 49 χρόνια πριν, η δημοκρατία αποκαταστάθηκε στη χώρα μας. Μετά από αγώνες, στους οποίους ο τόπος μας ήταν πάλι περήφανος και πρωταγωνιστής. Ο δεύτερος είναι ότι σε αυτό εδώ το χώρο, σε αυτά εδώ τα χώματα, πριν από 200 χρόνια έπεσε μαχόμενος για τα ιδανικά της ελευθερίας ο Μάρκος Μπότσαρης. Αυτοί οι αγώνες για δημοκρατία και ελευθερία μας εμπνέουν και μας καθοδηγούν σήμερα. Φίλες και φίλοι, πριν από 4 χρόνια ζητήσαμε τη δύναμή σας για να μπορέσουμε να πάμε τον τόπο μας ακόμα πιο ψηλά. Μας την προσφέρατε απλόχερα. Και αυτή η δύναμη ήταν ο κινητήριος μοχλός που μας έδωσε τη δυνατότητα
να ανταποκριθούμε στις απίστευτες προκλήσεις τις οποίες συναντήσαμε. Κανένας δεν περίμενε ότι 6 μήνες μετά την ανάληψη της νέας θητείας θα βρισκόμασταν μπροστά σε μία απρόσμενη πανδημία η οποία ταλαιπώρησε εμάς και κάθε γωνιά του πλανήτη. Δοκίμασε τις αντοχές και τις αξίες μας. Μας έκανε να αναθεωρήσουμε τις προτεραιότητές μας. Στη διάρκεια αυτών των 2 βασανιστικών χρόνων δεν σηκώσαμε τα χέρια, δεν φοβηθήκαμε, δεν παραδοθήκαμε. Αναλάβαμε με το παραπάνω την ευθύνη. Στηρίξαμε το σύστημα υγείας και θέλω να ευχαριστήσω όλους όσους ήταν στην πρώτη γραμμή, τους γιατρούς και τους νοσηλευτές μας. Στηρίξαμε την εκπαιδευτική κοινότητα. Και θέλω να συγχαρώ τα παιδιά μας, τους γονείς και τους εκπαιδευτικούς που τα κατάφεραν. Στηρίξαμε τις ευπαθείς ομάδες. Δεν επιτρέψαμε να νιώσει κανένας μόνος του. Τέλος, στηρίξαμε τις επιχειρήσεις του τόπου μας. Με πάνω από 500.000 ευρώ απαλλαγές από δημοτικά τέλη και μισθώματα. Και πριν καλά-καλά τελειώσει η πανδημία και πριν προλάβουμε να πούμε δόξα τω Θεώ, βρεθήκαμε μπροστά σε άλλη μία μεγάλη κρίση, την ενεργειακή. Και εκεί δεν δηλιάσαμε και εκεί σταθήκαμε όρθιοι, παίρνοντας μεγάλες αποφάσεις για το μέλλον. Παρόλες αυτές τις δυσκολίες, αυτά τα 4 χρόνια δεν ήταν 4 χαμένα χρόνια. Δουλέψαμε με πείσμα και προοπτική και κερδίσαμε το χαμένο έδαφος. Συνεργαστήκαμε, δουλέψαμε σκληρά, σχεδιάσαμε σωστά, διεκδικήσαμε χρηματοδοτήσεις που θα ζήλευαν πολλοί από τους μεγάλους δήμους. Σήμερα μια σειρά από μεγάλα έργα ήδη έχουν ολοκληρωθεί, άλλα ολοκατασκευάζονται και άλλα ξεκινούν τις επόμενες μέρες. Έργα ουσίας, έργα βελτίωσης των υποδομών και όχι έργα βιτρίνας όπως μας τα χαρακτηρίζουν αυτοί που μας αντιπολιτεύονται. Όλα με εξασφαλισμένη χρηματοδότηση. Διεκδικήσαμε, πετύχαμε και αξιοποιήσαμε κάθε χρηματοδοτικό εργαλείο. Ενδεικτικά θα αναφέρω μόνο μερικά και εσείς βγάλετε τα συμπεράσματά σας. Είναι φίλες και φίλοι ο βιολογικός καθαρισμός, ο υπερσύγχρονος βιολογικός καθαρισμός της πόλης του Καρπενησίου έργο βιτρίνας. Είναι άραγε έργο βιτρίνας η διασφάλιση επάρκειας νερού στο Κρίκελο, στον Ασπρόπυργο, στον Προυσό, στο Βουτύρο, στο Κλαυσί, στο Μεγάλο Χωριό και σε όλο τον άξονα της ποταμιάς. Ή μήπως είναι έργο βιτρίνας η αντικατάσταση χιλιάδων μέτρων αμαντιοσωλήνων και η τοποθέτηση φίλτρων και χλωριωτών τελευταίας τεχνολογίας που εξασφαλίζουν καθαρό ποιοτικό νερό στην πόλη και τα χωριά, στον κάθε δημότη που αγαπάμε και νοιαζόμαστε κάθε μέρα. Διανοίξαμε νέους αδιάβατους δρόμους, ενώ ξεκινούν νέα έργα μεγάλων ασφαλτοστρώσεων. Αναπλάσαμε πλατείες και γειτονιές. Αναβαθμίσαμε τις σχολικές μας υποδομές, όπως το προάβλιο χώρο και τις αθλητικές εγκαταστάσεις του Γενικού Λυκείου Καρπενησίου, που κάναμε σε συνεργασία με την Περιφέρεια Στερεάς Ελλάδας και διασφαλίσαμε την πρόσβαση ατόμων με αναπηρία στο ΕΠΑΛ και σε άλλα σχολεία. Τοποθετούμε ταρτάν στο κεντρικό γήπεδο της πόλης μας. Κατασκευάζουμε 5 γήπεδα 5x5 στο Καρπενήσι και σε 4 χωριά μας. Κατασκευάσαμε 19 παιδικές χαρές και σήμερα κατασκευάζουμε άλλες 33. Ολοκληρώνονται, παρόλες τις καθυστερήσεις, τα μουσεία στη Φουρνά, στη Βελωτά και το Μουσείο Κορισκάδων. Ο εξυγχρονισμός του προπονητικού μας κέντρου, παρόλες τις δυσκολίες, παρόλα τα προβλήματα και τις δικαστικές διαμάχες, είναι έτοιμο να ξεκινήσει. Είναι, φίλες και φίλοι, έργο βιτρίνας
η αναβάθμιση, η ενεργειακή αναβάθμιση του κολυμπητηρίου, η οποία ολοκληρώνεται, και τη νέα περίοδο το κολυμπητήριό μας θα απαλλαχθεί από το πετρέλαιο και θα δουλεύει μόνο με ηλιακή ενέργεια. Η εξοικονόμηση 250.000 ευρώ το χρόνο, άμεσο όφελος που επιστρέφεται στον καθέναν από όλους εμάς. Ποιος θα πίστευε πριν από μια δεκαετία ότι στο Καρπενήσι θα λειτουργούσε δίκτυο φυσικού αερίου, το οποίο ολοκληρώνεται και φέρνει σημαντική οικονομική ελάφρυνση. Αυτό κι αν ήταν όνειρο. Αυτό κι αν είναι ελάφρυνση για το κάθε νοικοκυριό. Αναβαθμίσαμε τον μηχανολογικό εξοπλισμό μας χωρίς να επιβαρύνουν ούτε ένα ευρώ τους δημότες μας. Στελεχώσαμε τις υπηρεσίες μας αξιοποιώντας πρόγραμμα του ΟΑΕΔ, θα με μαλώσει ο Κώστας Σονταλιάνης της ΔΥΠΑ, και δώσαμε σε 44 δημότες μας την ευκαιρία να συνταξιοδοτηθούν. Στα πλαίσια της ψηφιακής μετάβασης παρέχουμε στο δημότη μας 80 υπηρεσίες από απόσταση. Κάναμε το Δήμο μας έξυπνο Δήμο. Μένουμε δίπλα σε κάθε ένα συνάνθρωπό μας που μας έχει ανάγκη. Του προσφέρουμε απλόχερα ό,τι του χρειάζεται προκειμένου να μην νιώθει αποκλεισμένος. Στεκόμαστε δίπλα στην τρίτη ηλικία. Στηρίζουμε τις δομές μας, την εργαζόμενη μητέρα και την οικογένεια. Είμαστε από τους ελάχιστους δήμους της χώρας που δεν έχουμε αφήσει κανένα παιδί εκτός παιδικού σταθμού. Συνεργαστήκαμε με το Σύλλογο ΑΜΕΑ σε όλες τις δράσεις του και κατηγορηθήκαμε για την αμέριστη στήριξή μας. Στηρίξαμε το Σύλλογο Αγώνας Ζωής για τη δημιουργία στέγης καρκινοπαθών στην Αθήνα. Με τη δική σας συγκινητική συμμετοχή, και σας ευχαριστώ πολύ για αυτό, στηρίξαμε τους πυρόπληκτους της Εύβοιας. Ήμουνα δίπλα στην Εύβοια από την πρώτη μέρα. Είδα από κοντά τον πόνο και την καταστροφή. Όμως οι δημότες μας, εσείς, ήσασταν εκεί. Ήμασταν εκεί να προσφέρουμε και να παλύνουμε τον πόνο. Όπως το κάναμε και με τους σεισμόπληκτους της Τουρκίας. Γιατί φίλες και φίλοι, οι λαοί δεν έχουν σύνορα. Ο πόνος δεν έχει όρια. Συνεργαστήκαμε και συνδιοργανώσαμε μεγάλες αθλητικές διοργανώσεις που έφεραν στον τόπο μας χιλιάδες επισκέπτες από την Ελλάδα και το εξωτερικό. Μας κατηγορούν όμως ότι δεν στηρίζουμε την τοπική οικονομία. Αλήθεια, για εμάς που φέραμε χιλιάδες επισκεπτών, πάνω από 30.000 διενυκτερεύσεις μέσω των εκδηλώσεων που κάναμε σε μόνο 2 χρόνια, που εκτός από τους πόρους που εξασφάλισε η τοπική κοινωνία, δημιουργήσαμε και ένα δίκτυο ισχυρών πρεσβευτών μας σε όλο τον κόσμο. Συνεργαστήκαμε το 2021 με συλλόγους και φορείς και γιορτάσαμε τα 200 χρόνια από την Ελληνική Επανάσταση με ένα μεγάλο πλέγμα ιστορικών και πολιτιστικών δράσεων. Ενώ το 2022 και το 2023, που αφήσαμε πίσω την πανδημία, διοργανώσαμε πλήθος εκδηλώσεων στην πόλη και τα χωριά μας, παρά την αντίρρηση, την άρνηση της αντιπολίτευσης να συνενέσει στις δράσεις μας. Δουλέψαμε πολύ πάνω στην εξωστρέφεια. Δουλέψαμε και διοργανώσαμε στον τόπο μας συνέδρια και ημερίδες. Προχωρήσαμε σε 2 νέες αδελφοποιήσεις, με το Δήμο Μεσολογγίου και το Δήμο Έγκομης Λευκοσίας. Ανοίξαμε νέους δρόμους συνεργασίας με αυτούς τους ανθρώπους, με τους αδελφούς μας, όπως μας αποκαλούν και τους αποκαλούμε. Και ήδη βλέπουμε συνεργασίες κάθε μέρα. Ήδη βλέπουμε να είναι ο ένας χρήσιμος για τον άλλον. Συμμετείχαμε στην προβολή του τόπου μας με ελάχιστο κόστος, χάρη στην άριστη συνεργασία με την Περιφέρεια Στερεάς Ελλάδος και την Περιφερειακή Ένωση Δήμων Στερεάς Ελλάδος. Αξιοποιήσαμε τη δημόσια περιουσία. Σε λίγες μέρες το εργοστάσιο εμφιάλωσης νερού στην Αγία Τριάδα θα έχει ιδιοκτήτη και σε λίγο χρόνο θα δώσει επιπλέον έσοδα στην περιοχή, αλλά κυρίως νέες θέσεις εργασίας. Αποπληρώνουμε με συνέπεια τις δόσεις των δανείων
που κληρονομήσαμε πριν από το 2010. Ενισχύουμε το αίσθημα ασφάλειας των δημοτών με την διάθεση σε καθημερινή βάση του τεράστιου μηχανολογικού και έμψυχου δυναμικού μας στην υπηρεσία του δασεργάτη, του αγρότη, του κτηνοτρόφου, του κάθε δημότη. Εξασφαλίζουμε ότι οι δρόμοι δεν κλείνουν ούτε για λίγες ώρες από τις καινοπτώσεις. Όλα αυτά είναι υποχρεώσεις του Δήμου, βέβαια, αλλά είναι ένα τεράστιο κόστος που δεν το απαρνηθήκαμε. Ένα τεράστιο κόστος που δεν το μετακυλήσαμε στο Δημότη. Δεν προβήκαμε σε καμία αύξηση δημοτικών φόρων τα τελευταία 7 χρόνια. Απαλλάξαμε τις πολύτεχνες οικογένειες από τους δημοτικούς φόρους και μειώσαμε στο 50% τα δημοτικά τέλη για τις τρίτεχνες οικογένειες. Πιστοί στη δέσμευσή μας ότι θα στηρίξουμε έμπρακτα το μεγαλύτερο πρόβλημά μας, την υπογεννητικότητα. Όμως, φίλες και φίλοι, τα κάναμε όλα τέλεια? Προφανώς όχι. Κάναμε λάθη? Προφανώς ναι. Και σίγουρα δεν κάναμε λάθη όμως με σκοπιμότητα. Επίσης, δεν τα κάναμε όλα σωστά και στην ώρα τους. Η ταχύτητα που πρέπει να αλλάξει είναι ένα από τα μεγάλα ζητούμενα για την επόμενη περίοδο. Ένα είναι σίγουρο, ότι η προσπάθεια έγινε και ήμασταν πρώτοι εμείς που προβληματιζόμασταν με τις αστοχίες. Ήμασταν όμως εκεί να ακούμε, να διορθώσουμε και όπου χρειαζόταν να ζητήσουμε και συγγνώμη. Φίλες και φίλοι, όλα όσα ανέφερα τα πετύχαμε με συνεργασία, σκληρή δουλειά, κοινή στόχευση, μα πάνω απ' όλα με αγάπη για το Δημότη και τον τόπο. Συνεργαστήκαμε και συνεργαζόμαστε με την Αντιπεριφέρεια, τον Άρη τον Τασιό, που θέλω να το ευχηθώ περαστικά, γιατί χθες είχε ένα ατύχημα στο πόδι του στα Άγραφα, γιατί ήθελε να είναι εκεί. Όπως επίσης θέλω να ευχαριστήσω και την Κατερίνα την Καλατζή, την Αντιπεριφερειάρχη μας, που κι αυτή είναι στην πρώτη γραμμή, που συνεργάζεται μαζί μας, που μοιραζόμαστε κοινές αγωνίες όλων των δημοτών μας. Και φυσικά ένα μεγάλο ευχαριστώ και στον Περιφερειάρχη μας, τον Φάνη τον Σπανό. Αξιοποιήσαμε κάθε χρηματοδοτικό εργαλείο από το κεντρικό κράτος. Με πολύ μεγάλη προσπάθεια, τεκμηριωμένες απόψεις, αλλά πρέπει να παραδεχτώ και με πόρτες οι οποίες μας άνοιγαν εύκολα και που είμαι βέβαιος ότι θα συνεχίσουν να παραμένουν ανοιχτές για μας. Φίλες και φίλοι, αυτά τα χρόνια έκανα τη δύναμή σας δύναμή μου. Έτρεξα σε κάθε κατεύθυνση για να διεκδικήσω περισσότερα για τον τόπο μας. Αξιοποίησα κάθε ευκαιρία, κάθε συνεργασία, κάθε γνωριμία για την εξασφάλιση χρηματοδοτήσεων, την προβολή αυτού του τόπου, την οικονομική τόνωση των επιχειρήσεων. Βρέθηκα δίπλα σε κάθε εκδήλωση συλλόγου και την στήριξα με κάθε τρόπο, είτε στο Δήμο, είτε όπου αλλού υπάρχουν συμπατριώτες μας και πασχίζουν να κρατάνε την αγάπη τους για τον τόπο μας και να φροντίζουν και να αγωνιούν για τον τόπο μας. Δεν γύρισα την πλάτη σε κανένα πρόβλημα. Βρέθηκα στην πρώτη γραμμή. Ανέλαβα την ευθύνη όπου χρειάστηκε. Το σημαντικότερο όμως από όλα ήταν ότι είχα την πόρτα μου ανοιχτή για όλους και το τηλέφωνο μου, δύο για την ακρίβεια, 24 ώρες το 24ωρο, στη διάθεση κάθε δημότη. Σήμερα είμαστε εδώ, στην αφετερία της προεκλογικής περίοδου. Νιώθω πολύ χαρούμενος και συγκινημένος που σε αυτή την αφετερία έχω δίπλα μου συνεργάτες με τους οποίους για πολλά χρόνια διαχειριστήκαμε τα προβλήματα και τις προκλήσεις που συναντήσαμε. Μαζί μοιραστήκαμε χαρές και λύπες, αντιμετωπίσαμε καταστροφές και χαρήκαμε επιτυχίες. Θέλω από τα βάθη της καρδιάς μου να τους πω ένα μεγάλο ευχαριστώ.
Θέλω να ξέρετε όλοι ότι σας νιώθω αδέρφια και θα είμαι πάντα δίπλα σας. Όμως η χαρά και η ευθύνη είναι μεγάλη για τους πολλούς νέους συνοδοιπόρους μου και αυριανούς συνεργάτες μου, οι οποίοι ανταποκρίθηκαν θετικά και επιθυμούν να πλαισιώσουν το ψηφοδέλτιο νίκης που σύντομα θα καταθέσουμε στην κλίση των συντημωτών μας. Σας το υπόσχομαι ότι θα δώσω τον καλύτερό μου εαυτό για να μην σας απογοητεύσω. Είναι πολύ σημαντικό για μένα που οι νέοι άνθρωποι θέλουν να ασχοληθούν με τα κοινά. Τους έχει ανάγκη ο τόπος μας. Είναι επίσης σημαντικό ότι το ψηφοδέλτιο απαρτίζεται από ανθρώπους από όλες τις πολιτικές παρατάξεις. Δεν τις απαρνήθηκαν, αλλά δεν τις προέταξαν. Γιατί στην αυτοδιοίκηση, φίλες και φίλοι, δεν υπάρχουν ούτε χρώματα, ούτε κόμματα. Είναι πολύ χρήσιμο που στο νικηφόρο αυτό ψηφοδέλτιο εκπροσωπούνται όλες οι κοινωνικές, επαγγελματικές και ηλικιακές ομάδες. Στο πρόσωπό σας βλέπω τους ανθρώπους εκείνους που θα δώσουν νέα όθηση στη διαχείριση και επίλυση των προβλημάτων των δημοτών μας. Μαζί μπορούμε να κάνουμε τα οράματά μας έργο χρήσιμο για κάθε δημότη. Μαζί μπορούμε να κάνουμε το Δήμο μας τον πρώτο ενεργειακά αυτόνομο Δήμο στην ορεινή Ελλάδα. Το όφελος από την ενεργειακή αυτονομία μας θα ξεπερνάει τα 400 ευρώ το χρόνο για τα νοικοκυριά και θα ανεβαίνει πολύ ψηλότερα για τις επιχειρήσεις μας. Όμως αυτό που με κάνει πραγματικά περήφανο είναι ότι 200 και πλέον δημότες μας που είναι ανήμποροι και άποροι θα έχουν δωρεάν ρεύμα τα άμεσα επόμενα χρόνια. Αυτό λοιπόν το όραμα και η πολλή δουλειά που έγινε μέχρι να φτάσουμε στο σημείο αυτό δεν πρέπει να αναστραφεί. Εμείς δουλέψαμε σκληρά γι' αυτό και είμαστε οι μόνοι που μπορούμε να εγγυηθούμε την ολοκλήρωσή του. Είναι γεγονός εξάλλου ότι όταν ο κόσμος τρέχει προς την πράσινη ανάπτυξη, εμείς δεν επιτρέπεται να γυρίσουμε πίσω στο κάρβουνο. Σήμερα, φίλες και φίλοι, είμαστε σίγουροι και πολύ αισιόδοξοι για την επόμενη μέρα. Είμαι βέβαιος ότι τα δύσκολα πέρασαν. Οι καλύτερες μέρες είναι μπροστά μας. Δεν θα επιτρέψουμε να γυρίσουμε πίσω. Το νέο ΕΣΠΑ, σε συνδυασμό με το Ταμείο Ανάκαμψης που ήδη ξεκίνησε με αυξημένους πόρους, καθώς και η ικανότητά μας να αξιοποιούμε στο έπακρο κάθε χρηματοδότηση, αποτελεί εγγύηση για τη βέβαιη ανάπτυξή μας. Με τα έργα που ανέφερα πριν, απέδειξα ότι είμαστε οι σοβαρότεροι διεκδικητές πιστώσεων, οι οποίες εγγυώνται ένα καλύτερο αύριο για τους δημότες μας. Φίλες και φίλοι, η δύναμη συνεργασίας που επέλεξα ως νέο λογότυπο του συνδυασμού μας, για μένα αποτελεί προσωπική μου ταυτότητα και τρόπο λειτουργίας σε όλη μου τη ζωή. Από τα φοιτητικά μου χρόνια συνεργάστηκα για να ολοκληρώσω τη διπλωματική μου εργασία. Στην επαγγελματική μου ζωή, ό,τι πέτυχα, το πέτυχα συνεργαζόμενος με άξιους συνεργάτες. Και βέβαια αυτή τη λειτουργία συνέχισα στην αυτοδιοίκηση. Με τους συνεργάτες μου, με τους συλλόγους, με τους φορείς, με τον κάθε δημότη. Τα τελευταία χρόνια με όλους τους συναδέλφους μου δημάρχους που ο ένας στήριζε τον άλλον στα δύσκολα. Παράλληλα όμως αποτελεί και μία ανοιχτή πρόσκληση σε κάθε ενεργό πολίτη να συστρατευτεί μαζί μας, ώστε όλοι μαζί να παλέψουμε ενωμένοι για αυτόν τον τόσο ξεχωριστό τόπο, τον τόπο της καρδιάς μας. Ξεκινάμε σήμερα από τον ιστορικό αυτό τόπο να ανοίξουμε μια νέα σελίδα στην ιστορία του Δήμου Καρπενησίου.
μια σελίδα νίκης, προοπτικής και προόδου. Αυτή την πορεία προς τα εμπρός και προς τα πάνω δεν την αλλάζουμε. Δεν ρισκάρουμε ούτε το δικό μας μέλλον και πολύ περισσότερο δεν ρισκάρουμε το μέλλον των παιδιών μας. Στη νέα αυτή σελίδα οι πρώτες γραμμές είστε εσείς φίλες και φίλοι και σας ευχαριστώ από τα βάθη της καρδιάς μου που συμπορευόμαστε σε αυτόν τον αγώνα, σε αυτή την πορεία. Σας ευχαριστώ πολύ.